Λοιπόν, την πτώση του Καναντέρ, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες του επισκέψεις. Θα πάμε στην Αθήνα Ειδήσεων και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Και Γιώργο, έχουμε και την πρώτη δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Ναι, και όπως προανέφερες, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε από πολύ νωρίς στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Μετά την ολοκλήρωσή της και την διαπίστωση ότι οι δύο ηρωές μας έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ότι η πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό των οικογενειών των δύο ηρώων. Είναι δύο παιδιά, δύο αδέλφια όλων μας. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το εθνικό πένθος για την απώλειά τους. Σφίγγουμε λοιπόν τα δόντια και μετατρέπουμε τη σιωπή μας σε δύναμη. Στη μνήμη του συνεχίζουμε τον πόλεμο με τις καταστροφικές δυνάμεις της φύσης. Να σου πω, Βασίλη, ότι ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των δύο θυμάτων. Στο πλαίσιο δε της απόδοσης τιμών προς τους δύο ήρωες της πολεμικής μας αεροπορίας, αναμένεται να κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, από τη Γαλλία, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα και απέδωσε τιμή στους Έλληνες ήρωες πιλότους των Καναντέρ, που όπως είπε με αυταπάρνηση δίνουν καθημερινά κάθε καλοκαίρι τον αγώνα τους στα πεδία των πυρκαγιών. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τον